Με την παρουσία του σε μια έκπληξη για την ορχήστρα τη Σάντα Μπάρμπαρα και μαζί με τους δύο σολίστες. Θα καταλάβετε ποιο είναι, γιατί έχετε δει και την ταινία και ίσως το έχετε χορέψει κιόλας. Ένα θερμό χειροκρότημα επίσης και στη Σταυρούλα και στο Ζήσιμο εδώ πέρα και στο Σύλλογο Ελλήνων Κιθαριστών, γιατί την ίδια περίοδο αυτές τις μέρες που έχουμε την 5η Κιθαριστική Ακαδημία Παλανσού είναι και το 4ο Φεστιβάλ Εν Χόρδων. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα μεγάλο χειροκρότημα, διότι είναι τεράστια συμμετοχή.